Μία ξεχωριστή ταινία βασισμένη στην πραγματική ιστορία ενός αναρχικού και επαναστατικού ακτιβιστή είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν χθες εντελώς δωρεάν οι λάτρες του κορεατικού κινηματογράφου στο Ηράκλειο. Η βραδιά διοργανώθηκε για μια ακόμη χρονιά από την Πρεσβεία της Δημοκρατίας της Κορέας σε συνεργασία με το Πολιτιστικό Ίδρυμα Κορέα. Μια βραδιά αφιέρωμα στον κορεάτικο κινηματογράφο έζησαν εχθές Ηρακλειώτες σινεφίλ και λάτρες του είδους σε μια ξεχωριστή προβολή. Η δραματική ταινία που προβλήθηκε με ελληνικούς υπότιτλους ήταν βασισμένη στην πραγματική ιστορία ενός αναρχικού και επαναστατικού ακτιβιστή κατά τη διάρκεια της Ιαπωνικής απεικιοκρατικής εποχής. Είναι μια αληθινή ιστορία βασισμένη σε αληθινά γεγονότα και πρόσωπα. Διαδραματίζεται το 1920, κατά τη διάρκεια της Ιαπωνικής απεικιοκρατικής εποχής. Μοιάζει με την περίοδο της Κρητικής Επανάστασης και θεωρώ ότι θα έχει ενδιαφέρον για τους κριτικούς. Η ταινία μιλάει για την Επανάσταση, την ιστορία αλλά και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι πλέον θεσμός. Νομίζω ότι είναι πλέον 12-13 χρόνια που γίνεται αυτό το πράγμα. Κάθε χρόνο με την προσφορά της Δημοκρατίας της Νοτιού Κορέας, της Πρεσβείας, με έξοδα εντελώς δωρεάν μπορεί να παρακολουθήσει ο Ηρακλειώτης κορεάτικο κινηματογράφο. Πολλές φορές οι ταινίες του κορεατικού κινηματογράφου φτάνουν το επίπεδο του Hollywood, δηλαδή σε θέμα εφέ κτλ. Και πραγματικά είμαστε ευτυχισμένοι που βρισκόμαστε κάθε χρόνο σε αυτή τη διαδικασία και μπορούμε να δίνουμε αυτή τη χαρά στον κόσμο. Η βραδιά αφιέρωμα στον κορεάτικο κινηματογράφο πραγματοποιείται στο Ηράκλειο πάνω από 10 χρόνια. Την ιδιαίτερη σημασία που έχει η Κρήτη για την Κορέα εξέφρασε και ακόμη μία φορά ο πρέσβης της Δημοκρατίας της Κορέας στην Ελλάδα, ο οποίος μίλησε για άριστες σχέσεις μεταξύ Κρήτης και Κορέας και αναφέρθηκε σε νέες δράσεις που θα συμβάλλουν στην περαιτέρω πολιτισμική σύνδεση των δύο πλευρών. Η Κρήτη έχει μεγάλη σημασία για εμάς. Πριν από 70 χρόνια η Ελλάδα έστειλε στρατιωτικό σώμα κατά τη διάρκεια του Κορεατικού Πολέμου, οπότε θεωρούμε ότι η Ελλάδα είναι μια αδελφική χώρα και η Κρήτη παίζει σημαντικό ρόλο γιατί είχε στείλει το μεγαλύτερο αριθμό στρατιωτών. Την βραδιά κινηματογράφου διοργάνωσαν και φέτος η Πρεσβεία της Δημοκρατίας της Κορέας σε συνεργασία με το Πολιτιστικό Ίδρυμα Κορέα. Πριν την έναρξη της προβολής παρουσιάστηκε μια εφάνταστη K-pop χορογραφία.